κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής, Α προς Κορινθίους, 23 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από το Κυρίο εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδε το έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ως άκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού, ώστε ως τη στρώγη των άρτων τούτων η πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν μια διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί, διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς δεν θέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Δεν πάβει ο Απόστολος Παύλος να λέει «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς». Παρέλαβον από του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος ήθελε κάποιον να αποστείλει στα έθνη, με θαυμαστό τρόπο τον συνάντησε, τον κάλεσε και από εκεί και πέρα για αρκετά χρόνια τον δίδαξε και του φανέρωσε με εμπειρίες τη συνεχιζόμενη σχέση και τη διδασκαλία που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. 3 χρόνια στην Αραβία, μόνοι τους, οι δυο τους. Δεν μπορούσε να τον πάει κατευθείαν στους μαθητάς. Πρέπει να μάθει αυτά που θα πει. Πρέπει να μάθει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Θυμάμαι μια φορά που στενοχωρημένος και απογοητευμένος για κάποια πράγματα είπα «Κύριε» και μου απάντησε «Εμένα θα πιστεύεις, εμένα θα ακολουθείς». Σε μένα θα υπακούς και μόνο εμένα θα δοξάζεις. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Δεν έχεις κανέναν, ναι, μόνο το Χριστό. Μόνο το Χριστό. Ο χριστιανός είναι μόνος του. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Αλλά ο χριστιανός είναι μόνος του. Η γυναίκα του, τα παιδιά του, ο άντρας του, μόνος σου θα είσαι. Μόνος σου. Μόνο ο Χριστός. Μόνο σου μες στο δωμάτιο. Μόνο σου μες στη δοκιμασία. Μόνο σου μες στη χαρά. Μόνο σου μες στη θλίψη. Μόνο σου στην ευλογία. Μόνο σου. Μόνο σου σε αναγέννησε ο Χριστός. Μόνο σου σε βάφτισε με πνευμάγιο ο Χριστός. Μόνο σου θα σε παραλάβει. Και μόνο σου θα σταθεί στο βήμα του Χριστού. Μόνο σου. Μοναχική είναι η ζωή του χριστιανού. Αλλά μαζί με τον Χριστό. Θα πω μια φορά ακόμη, θυμάμαι, πριν λίγο καιρό, πήγα να κοιμηθώ λίγο νωρίς, όχι ούτε σκέψη για προσευχή και ούτε και νίσταζα, απλώς πήγα να ξαπλώσω βράδυ, νωρίς, 10 η ώρα, 11, και ενώ ξάπλωσα και έσβησα τα φώτα και ήμουνα μόνος μου, βρίσκομαι όρθιος απέναντι με τον Ιησού. Και μου δείχνει το σώμα μου. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, το σώμα μου, Κύριε. Όχι, μου λέει, δεν είναι το σώμα σου. Είναι η βάρκα, το καράβι. Το καράβι που κάνεις το ταξίδι σου στη ζωή αυτή. Και σκέφτηκα και λέω, καλά λες, Κύριε μου. Ένα καράβι είναι το σώμα μου. Πότε πηγαίνει το λιμάνι και αναπαύεται, πότε βγαίνει έξω και πέφτει σε τρικυμία, πότε βγαίνει έξω και έχει μπουνάτσα. Ένα καράβι είναι. Και γύρισα και του είπα, έχεις δίκιο, Κύριε. Και συνεχίζει, όμως αυτό το καράβι
είσαι εσύ και εγώ μόνο. Και χάρηκα. Λέω αμήν Κύριε, οι δυο μας μόνο είμαστε. Και συνεχίζει. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Εσύ? Και μου δίνεις εντολές τι να κάνω? Σκεφτόμουν, έτσι είναι. Όταν θέλω κάτι, Χριστέ μου κάνε αυτό, Χριστέ μου κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Δεν μίλαγα, σκύψα το κεφάλι κάτω. Αισθανόμουν ένα βάρος θλίψης. Γυρίζω το κοιτάω και λέω, αμήν Κύριε. Δεν μου απάντησε, μου είπε, ή. Εσύ. Και με αφήνεις κάπου να κοιμηθώ και όταν χρειαστείς βοήθεια με φωνάζεις, έλα Χριστέ μου να διορθώσεις. Πω, λέω, αυτό είναι χειρότερο. Έτσι κάνω, λέω. Και συνεχίζει, ή εγώ και σε διατάζω και εσύ κάνεις ό,τι σου λέω. Έτσι θέλω Κύριε. Έτσι θέλω Κύριε. Βοήθησέ με, έτσι θέλω. Εσύ να κυβερνάς το καράβι της ζωής μου. Εσύ να μου λες τι να κάνω. Αλλά πώς θα το κάνω αυτό? Είναι πολύ εύκολο. Θα μου το ζητάς και θα γίνεται. Και τώρα το κατάλαβα μετά από καιρό πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί αγαπητοί, πάσαν την μέρη να τη λέμε στο Χριστό όλα τα ζητήματά μας και να αναλαμβάνει αυτό στη διακυβέρνηση. Να μην παίρνουμε πρωτοβουλίες ή τουλάχιστον να μην παίρνουμε πρωτοβουλίες χωρίς το Χριστό, χωρίς να έχουμε προσευχηθεί. Και βρέθηκα πάλι στο κρεβάτι μου, ξύπνιος. Και υπήρχε ένας φόβος μέσα μου, μια ειρήνη όμως, μια αγωνία. Πώς θα τα καταφέρω? Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ εύκολο. Ζητάει, αδελφοί, ο Θεός να αναβαθμίσει τη σχέση μας μαζί Του. 3 χρόνια στην Αραβία. Εγώ θα σε διδάξω. Άλλα περίπου 4 χρόνια κάτω στην Ταρσό. Εγώ θα σε κάνω να μάθεις να περιμένεις. Και μετά από λίγα χρόνια έρχεται ο Βαρνάβας και του λέει, έλα πάμε, έχουμε δουλειά. Πάμε στην Αντιόχεια. Και εκεί έμειναν στην Αντιόχεια περίπου 1 χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Μέχρι που το Πνεύμα το Άγιο έκρινε ότι ήρθε η στιγμή. Και λέει, χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ έχω ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για αυτούς. Αλλά έπρεπε να περάσει και ο Παύλος και ο Βαρνάβας από αυτή την εκπαίδευση για να φανούν δόκιμοι όταν θα έρθει ο καιρός. Αγαπητά μου αδέλφια, έχουμε σήμερα αυτή την ωραία ευκαιρία. Το ταμείο μας. Την έχουμε δοσμένη, υπάρχει. Μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μας όταν οδηγούμε. Μπορεί να είναι το δωμάτιό μας όταν κοιμόμαστε ή όταν πάμε να προσευχηθούμε. Μπορεί να είναι η εκκλησία, όταν έρθεις και το συνιστώ, καμιά φορά μόνος σου να προσευχηθείς. Είναι πολύ ωραίο περιβάλλον. Μην το αφήσουμε. Μην το αφήσουμε και προχωρήσουμε από τη Χριστότητα στην αυστηρότητα του Χριστού, γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Θα μας πάει στον ουρανό. Ο Παύλος λέει, θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου. Θα με φυλάξει μέχρι το τέλος. Θα μας πάει στον ουρανό. Αλλά να πάμε χαρούμενοι, αδελφοί. Μέσα από τη χάρη του Χριστού, την παρουσία του Θεού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με αυτή λοιπόν την νοοτροπία σήμερα σας παρακαλώ να σηκωθούμε. Με αυτή την νοοτροπία που είχε ο Χριστός. Με αυτή την νοοτροπία που είχαν οι μαθητές του Χριστού,
που παρέμεινε η ίδια νοοτροπία και όταν έγιναν Απόστολοι και μέχρι που πέθαναν. Δεν έχασαν αυτή την νοοτροπία. Αυτή την νοοτροπία να μετανοήσουμε σήμερα και να ζητήσουμε χάρη από τον Χριστό. Κατά χάριν να μας δώσει την ευκαιρία να απολαμβάνουμε την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα παντανού. Ας προσευχηθούμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας και να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας προσευχόμαστε 2-3 λεφτά ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του, αδελφοί, και ας έρθουν σας παρακαλώ και οι πρεσβύτεροι να σταθούμε στην παρουσία του Θεού.